Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδούνια. Τι κάνετε? Μια χαρά, εδώ στη Βουλή είμαστε και δίνουμε τους αγώνες μας για την Ελληνογαλλική Συμφωνία στην Επιτροπή που συζητήσαμε. Προχωράμε το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Γιατί γελάτε? Πολύ παγιάτικο το σύνθημα. Γιατί το λέτε αυτό? Πολύ, υποτίθεται πολύ παγιάτικο για να επαναληφθεί. Ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, η συμφωνία προβλέπει, εκτός από την αγορά των οπλικών συστημάτων που είναι υπερσύγχρονα, προβλέπει και τη στήριξη της Γαλλίας εφόσον η Τουρκία, δεν λέει η Τουρκία, ένα άλλο κράτος χτυπήσει την Ελλάδα. Γιατί τότε είναι παλιά αυτά όλα? Δεν είναι καλό αυτό? Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα εύπεπτο, αν θέλετε, και εύκολο να περάσει σαν μήνυμα και ενέχει καθαρά στοιχεία παραπλάνησης. Και θα σας το αιτιολογήσω αμέσως γιατί το λέω αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι η Γαλλία δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι μια ισχυρή εμπεριαλιστική δύναμη. Έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικά όπλα, έχει 11 στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό και συμμετέχει ενεργά σε όλους τους ευρωατλαντικούς πολέμους, στο Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Ακτή Ελεφαντοστούν, Τσάτ, Σομαλία και πάει λέγοντας. Και μάλιστα η συμφωνία αυτή μεταξύ της Ελλάδας ακολούθησε μετά την πισόπλατη μαχαιριά που έφαγε η Γαλλία από τους συμμάχους της εντός ή εκτός εισαγωγικών, με τη συγκρότηση της συμμαχίας όκους που έγινε μεταξύ της ΗΠΑ, των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Βρετανίας, συνασπιζόμενη απέναντι στην Κίνα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα ανακλούνται σε αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί η συμφωνία αυτή στηρίζεται πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες, και αν θέλετε είναι και στοιχεία που η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να τα προβάλλει, παρόλο που είναι, αν θέλετε, πολύ σημαντικά, σε δύο πυλώνες υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Και αυτό είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πέραν όλων των άλλων συμμετέχει και σε δεκαετία. Άρα, αν κατάλαβα, κύριε Παπαναστάση, αν κατάλαβα καλά, η άρνηση και η αντίδραση του κόμματός σας ξεκινάει κυρίως από ιδεολογική βάση. Όχι ότι δεν θα έλεγε όχι, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί η συμφωνία. Κοιτάξτε, είναι από πραγματική βάση. Μία ρεαλιστική θέση, και θα σας συνεχίσω σε αυτό που είπατε για το άρθρο 2 για να κατανοήσετε πώς η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος αντανακλάει την πραγματικότητα. Το άρθρο 2, το οποίο αναφέρει τη βοήθεια και τη συνδρομή με τη χρήση ένοπλης βίας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κτλ. Κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Και η κυβέρνηση, εμείς λέμε, παραπλανητικά παρουσιάζει το άρθρο αυτό σαν σανίδα σωτηρίας από τις τουρκικές προκλήσεις. Γιατί έχει αποδειχθεί από αντίστοιχες, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα, αν θέλετε, οι κυβερνήσεις ελληνικές προβάλλουν ένα τέτοιο άρθρο και μια τέτοια διατύπωση σαν σανίδα σωτηρίας. Υπάρχουν αντίστοιχες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν ένα πλαίσιο, συνηθούν ένα πλαίσιο μεγαλύτερης εμπλοκής, αν θέλετε, και συνδρομής στον ανταγωνισμό με την Τουρκία. Αυτό ακριβώς ισχύει και με τη συμφωνία της Γαλλίας. Είναι το άρθρο 5, ναι ή όχι, της σύμβασης της Ουάσιγκτον του ΝΑΤΟ, το οποίο είναι πρακτό από το 1949. Σε τι αυτό το άρθρο αντίστοιχης συνδρομής έπαιξε ρόλο στις πιέσεις που έχει δεχθεί η Ελλάδα από την Τουρκία μέχρι σήμερα? Είναι το αντίστοιχο άρθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι πιο πρόσφατο, αλλά παρόλα αυτά είναι παντό. Πού βοηθήσει η Ελλάδα από αυτά? Άρα λοιπόν υπάρχει, να τελειώσω αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Έχει καταρριφθεί απόλυτα ο μύθος ότι ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη και οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα μαζί τους μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποστηρίξουν ούτε κυριαρχία ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα, κύριε Παπαναστάση, από ό,τι κατάλαβα, το ΚΚΕ θα δώσει αρνητική ψήφο στην συμφωνία. Απόλυτα αρνητική, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υπονοούμενα, κάτι που, αν θέλετε. Για το εξοπλιστικό πρόγραμμα, τι λέτε για τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη? Σε κάθε παράγραφο του εξοπλιστικού προγράμματος υπάρχει η πρόβλεψη ταύτισης αυτού του εξοπλισμού, του πανάκριβου εξοπλισμού, πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Του πανάκριβου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία βάζει το ΝΑΤΟ. Και θα σας πω και πρακτικά. Απόστρατος αξιωματικός είμαι. Ναι, βεβαίως, το ξέρω. Αν θέλετε, έχω και μια ιδιαίτερη γνώση πάνω σε αυτά. Τι χρειάζονται φρεγάτες
3 συν 1 φρεγάτες πανάκριβες με οπλικά συστήματα δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Επιθετικά λέξη, δεν είναι καλό να μπορείς η Ελλάδα να παίξει ρόλο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο για να καλύψει την απόσταση από την Τουρκία. Ναι, τα χαρακτηριστικά αυτών των πλοίων δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Αυτά τα πλοία προορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Κεντρικής Μεσογείου, αλλά και πέρα από αυτό, που σημαίνει τι. Πρέπει να εκτελέσουν αποστολές. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των πλοίων. Τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ποιοι έχουν αποστολές? Ανατολική Μεσόγειο, Κεντρική Μεσόγειο, Ινδικό ωκεανό, ενδεχομένως και Ειρηνικό ωκεανό. Σας απαντά, να σας πω όμως, σας απαντάει η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ αυτά τα πλοία τα θέλω για να καλύπτω το κενό που υπάρχει μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, που είναι η ΑΟΣ και ο ενίος αμυντικός χώρος, και να μπορώ να καλύπτω αυτό το κενό, διότι οι Τούρκοι είναι δίπλα. Και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Κοιτάξτε, αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο υπάρχουν εξοπλισμός, ναυτικός, στόλος, οπλικά συστήματα, την καλύπτανε αυτή την περιοχή από την εποχή που υπήρχε το δόγμα της ενοποιημένης άμυνας. Δεν είναι σημερικό, αλλά θα σας φέρω και ένα άλλο επιχείρημα. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι απαραίτητος αυτός ο τεράστιος εξοπλισμός που ματώνει ο λαός. Στερείται αυτή τη στιγμή, δεν έχει κρεβάτια να μπουν οι άρρωστοι. Η παιδεία μας είναι, πάει κατά διαόλου από πλευράς υποδομών και οργάνωσης. Γιατί λέει, αν δεν τον πάρουμε, τότε δεν θα έχουμε την διπλωματική ισχύ να υποστηρίξουμε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, όπως τα λέει και τα διατυπώνει. Εγώ θα πω κάτι. Δηλαδή, μέχρι σήμερα που δεν υπήρχε αυτός ο εξοπλισμός, η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στις πιέσεις που δεχόταν από την Τουρκία ή από οπουδήποτε αλλού ήταν απολύτως εντοτικές. Ας πει η κυβέρνηση να πει ότι δεν είχα εξοπλισμούς και η πολιτική μου είναι εντοτική. Αν όμως με αυτόν τον εξοπλισμό μπορούσε και στήριζε, όπως λέει και το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι εμείς εφαρμόζουμε μια εθνική πολιτική μη υποχωρήσεων κτλ. Γιατί χρειάζεται αυτός ο οπλισμός? Η απάντηση είναι πάλι η ίδια. Είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος είναι αναγκαίος για την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Και μην πάμε μακριά, πού είναι οι ελληνικές φρεγάτες του στόλου μας σήμερα? Ασκούνται στην κεντρική Ευρώπη. Συμμετέχουν στην ειρήνη που λέγεται το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, στη Λιβύη. Δεν είναι όμως κακό λοιπόν, αυτό. Δεν είναι κακό από τη στιγμή που είσαι σε ένα οργανισμό και θες να διατηρήσεις την ειρήνη στην περιοχή και την ασφάλεια με ελέγχους. Δεν κακού να συμμετάσχει η χώρα με μια φρεγάτα. Ποιος είναι αυτός ο οργανισμός? Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τι συμφέροντα έχει η Ελλάδα που να ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πώς δεν έχει συμφέροντα? Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει τεράστιες ευθύνες και ιδιαίτερα χώρες όπως η Γαλλία που συνάψαμε την συμφωνία αυτή με την διάλυση της Λιβύης το 2011. Έχει η Ελλάδα συμφέρον να διαλυθεί η Λιβύη ή έχει τα μονοπόλια τα πετρελαϊκά όπως είναι η Total και η Eni? Καμία απολύτως τάση. Κύριε Παπανά, δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάω σε άλλο θέμα για να προλάβουμε για το χρόνο μας. Λοιπόν, θέλω να πω λιγάκι στο θέμα των εμβολιασμών του κορονοϊού. Υπάρχει θέμα. Φαίνεται. Υποτίθεται ότι πρέπει μέχρι τον Ιούλιο να έχει εμβολιαστεί, το είχε πει και ο Μητσοτάκης, το 70% του πληθυσμού. Είμαστε στο 58-59% περίπου. Η καρδίτσα έκλεισε, κόκκινη, οι σέρες κόκκινη, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αλλάξαμε τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, αλλά το ερώτημα είναι, όταν το καράβι πάει καλά, αλλάζει τον καπετάνιο? Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα αντικατοπτρίζεται και στην αγωνία του απλού κόσμου. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν περπάτησε. Οι υποδομές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί περί του ιδιωτικού ουδε μία αγωνία έχουμε, χρηματοδοτούνται αδρά καθημερινά και τώρα μέσα στον κορονοϊό, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην ουσία δεν ενισχύθηκε στο ελάχιστο. Και αν το 2020, τον Γενάρη που ξεκίνησε η πανδημία ή το Φλεβάρι στην Ελλάδα, μας έπιασε στα πράσα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τότε ναι, αλλά από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει ένα παρελθόν, μια εμπειρία. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν ενισχύθηκε και φυσικά δεν εννοώ ούτε τις ψευτοπροσλήψεις που γίνανε. 7.000 προσλήψεις έκανε η κυβέρνηση. Δεν ήταν μόνιμες προσλήψεις, είναι προσλήψεις επικουρικές, οι οποίες πραγματικά ούτε την εμπειρία μεταφέρουν ενός επιστημονικού προσωπικού, το οποίο αν θέλετε και το ενδιαφέρον που θα μείνει μετά. Δεν γίνανε προσλήψεις και να σας πω
μπορεί να καταμαρτυρήσετε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και μια, αν θέλετε, και μια μεροληψία απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης. Ας δούμε τι λένε οι ίδιοι νοσοκομιακοί γιατροί. Θα καταμαρτυρήσουμε μεροληψία και σε αυτούς. Μιλούσαμε για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις για να έρθουμε σε ένα επίπεδο, όχι αντιμετώπιση πανδημίας, αλλά των καθημερινών αναγκών στην υγεία. Γίνανε, δεν γίνανε. Η ΜΕΘ, όταν μετατρέπουμε κρεβάτια απλές κλίνες, τους βάζουμε ένα αναπνευστήρα, το βαφτίζουμε για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, κλίνη ΜΕΘ, η οποία πρέπει να έχει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων απόλυτα γιατρών για λειτουργία όλο το 24ωρο. Δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Άρα, στον εμβολιασμό δεν υπήρξε σωστή καμπάνια, αλλά αφήσαμε την πολιτική της κυβέρνησης, κυρίως την περίοδο του καλοκαιριού, να εφησυχάζει ο κόσμος, να βάζουν τις νόρμες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα οι τουριστικές εταιρείες και τα μονοπόλια, τα μεγάλα, τα ευρωπαϊκά που φέρνουν τον κόσμο, και τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, να έχουμε το νέο κύμα. Αυτό έγινε και φέτος. Η κυβέρνηση λοιπόν έτρεχε πίσω από τις εταιρείες, τις άφησε, βάζανε τα πρωτόκολλα και τώρα ο κόσμος βιώνει το τέταρτο κύμα. Μάλιστα. Είναι τραγικές καταστάσεις. Μετά δεν πίστηκε ο κόσμος. Η πολιτική της κυβέρνησης δεν τον έπεισε. Μεταφέρει την ευθύνη της κυβέρνησης στον κόσμο και λέει δεν κάνει εμβόλιο. Είναι σχετικό αν δεν πίστηκε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πάνω από το 50% των πολιτών θετική άποψη. Άρα γιατί δεν πίστηκε ο πολίτης? Βεβαίως τα ποσοστά των Γκάλοπς, αν θέλετε, και αυτό το οποίο δεν είναι, εγώ θα σας πω και το εκλογικό αποτέλεσμα, δείχνει αυτά τα ποσοστά. Αυτό έναν πολιτικό αναλυτή δεν τον αποτρέπει από το να ψάξει το πώς λειτουργούν τα επιμέρους στοιχεία. Η συνολική αποδοχή μπορεί να είναι αυτή, πάντα αυτή ήταν, αν θέλετε. Αυτά που βιώνει όμως ο εργαζόμενος, αυτά που βιώνει ο λαός... Ναι, αλλά με συγχωρείτε, όταν βιώνω δύσκολα και δεν έχω να περάσω ή δεν έχω να καλύψω τις βασικές μου ανάγκες, εάν ρωτηθώ την άποψή μου για τον Πρωθυπουργό της χώρας, δεν θα πω ότι είναι θετική, θα πω ότι είναι αρνητική, δεν περνάω καλά. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα δραστηριοποιείται και τρέχει στους χώρους δουλειά, στα σωματεία, για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται να διεκδικήσει την αλλαγή σε αυτό που βιώνει. Μάλιστα. Παρά να συμφωνεί και να συνενεί στο να έχει πάνω από το κεφάλι του ένα μαχαίρι το οποίο πλανάται, αφαιρώντας του κάθε εργασιακό δικαίωμα, αφαιρώντας του στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για να λειτουργήσει η παιδεία, η υγεία και όλα αυτά τα σοβαρά θέματα. Κύριε Παπαναστάση, επειδή μας μένουν 2 λεπτά, θέλω λίγο να σχολιάσουμε τη δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, που είπε ότι στηρίζουν η Ελλάδα την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε την καλή και πιστή εφαρμογή του Συμβούλου των Πρεσπών. Να το σχολιάσουμε αυτό, φέρνοντας στο μυαλό μας λίγα χρόνια πίσω. Ακριβώς. Την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούσε στην υλοποίηση και στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και η Νέα Δημοκρατία αντιπολιτεύονταν αυτή την στάση. Αυτό νομίζω πως εννοείται. Αυτό εννοώ, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε πως η πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πολιτική μέντεσε απέναντι στις αμερικανονατοικές προτροπές εμπλοκής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο καλάθι, αν θέλετε, του ΝΑΤΟ για να αποφευθεί η μετακίνησή του στο αντίστοιχο καλάθι μέσα στους ανταγωνισμούς της Ρωσίας. Η Νέα Δημοκρατία, παίζοντας τότε το παιχνίδι της ψηφοσύλλογης, μπορεί να εξέφρασε τότε κάποιες αντιρρήσεις, ποτέ δεν ήρθε σαν αντίθεση όμως ότι αυτή η συμφωνία εξυπηρετεί τον ΝΑΤΟ. Όταν έγινε κυβέρνηση, που τότε πλέον τα πράγματα ξεκαθαρίσαν και έπρεπε να πάρει καθαρή θέση. Μα βγαίνανε στους δρόμους χιλιάδες κόσμου και τα στελέχη και ο κ. Μητσοτάκης και λένε ότι εμείς δεν θα την εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία. Ήταν παραπλανητική τότε, να το θέσω σαν ερώτημα. Ήταν ναι ή όχι παραπλανητική η στάση της Νέας Δημοκρατίας και το ότι ήταν παραπλανή το δείχνει η στάση της σήμερα. Το δείχνει η ρίση του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, σήμερα συνηγόρησε στην προώθηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ναι, αλλά δεν έχει έρθει στη Βουλή η επικύρωση των μνημονίων, των 2 μνημονίων με την Βόρεια Μακεδονία. Θα έρθει όμως τα αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Και να σας πω και κάτι. Ίσως δεν έρχεται και σκόπιμα στη Βουλή.
Γιατί τότε οι μάσκες θα πέσουν και θα πέσουν και δημόσια μπροστά στις κάμερες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κύριε Παπαναστάση, δυστυχώς πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.